Καλησπέρα. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο την εφαρμογή Prezi με την οποία δημιουργούμε παρουσιάσεις. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή δωρεάν με το κουμπάκι εδώ πέρα Get Started και μετά μόλις συμπλώσετε τα στοιχεία σας μπορείτε να επιλέξετε την κατηγορία που ανοίγετε, δηλαδή εκπαιδευτικός. Μπορείτε επίσης να κάνετε εγγραφή και μέσω του λογαριασμού Google, Microsoft ή Facebook. Εγώ θα κάνω σύνδεση λοιπόν τώρα login για να μπω μέσα στην εφαρμογή. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ στην αριστερή πλαϊνή στήλη έχουμε όλα τα project που δημιουργούμε στο Prezi. Τώρα πια διαθέτει και τη λειτουργία Prezi Video όπου δημιουργούμε κάποια βίντεο. Το Prezi Design φτιάχνουμε κάποια πόστερ, infographic και παρόμοια γραφικά. Εμείς όμως θα δείξουμε το Prezi Present με το οποίο φτιάχνουμε παρουσιάσεις. Υπάρχει και η βιβλιοθήκη ότι μπορείτε, μπορείτε να βρείτε παρουσιάσεις που έχουν φτιάξει οι άλλοι και αν το επιτρέπουν να τις κάνετε επεξεργασία. Για να κάνουμε λοιπόν μια νέα παρουσίαση μπορούμε είτε να ξεκινήσουμε από ένα template start from template, έχει διάφορα έτοιμα ε, πρότυπα και ανακατηγορία μπορούμε να τα να πλοηγηθούμε, μπορούμε να κάνουμε μια προεπισκόπηση ενός template και με το use this template μπορούμε να ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε πάνω σε αυτό το πρότυπο. Επειδή όμως είναι, στην αρχή πρέπει λίγο να μάθουμε την πώ λειτουργεί η εφαρμογή, εγώ θα πρότεινα καλύτερα αρχικά την πρώτη φορά να ξεκινήσουμε από την αρχή για να κατανοήσουμε καλύτερα τη λειτουργία του πρέζι. Θα κάνω λοιπόν, θα πατήσω start from scratch για να φτιάξω μια παρουσίαση. Φορτώνει λοιπόν η η παρουσίαση και έχω ήδη μία, ένα slide, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, και ένα topic. Στο πρέζι, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι έχουμε ιεραρχία στις παρουσιάσεις. Έχουμε, δηλαδή, μία όχι συριακή δομή όπως το παρελπών. Έχουμε μία ιεράρχηση σε θέματα και σε υποθέματα. Θα σβήσω λοιπόν αυτό εδώ, θα πάω, θα πάω πίσω για να δείξω όλοι. να κάνω διαγραφή. Είμαι λοιπόν στην αρχική μου παρουσίαση, είμαι στη ρίζα της παρουσίασης και ας δούμε, ας, για παράδειγμα θα φτιάξω μια παρουσίαση για τη Σύρο που θα έχει τρία κεντρικά θέματα. Εδώ έχω τις σημειώσεις μου. Θα έχω τρία κεντρικά θέματα, η ιστορία, ο πολιτισμός και η οικονομία. Ξεκινάω λοιπόν πρώτα με τη δομή της παρουσίασης, άρα θα βάλω ένα topic. Δύο, δεύτερο, τρία. Έχω τα τρία βασικά μου σημεία της παρουσίασης. Μπορούμε να κάνουμε και μια παρουσίαση η οποία να έχει ένα, μια ρίζα και από εκεί να ξεκινάνε όλα τα υπόλοιπα. Και βλέπουμε εδώ κάτω αριστερά λοιπόν πως από το κεντρικό μου θέμα τώρα έχω τρία παρακλάδια. Το topic 1, πάω λοιπόν πίσω, topic 2 και 3. Ας τα ονομάσω αυτά για να ξέρω που βρίσκομαι. Έχω λοιπόν ιστορία, εδώ κάνω διπλό κλικ και παρατηρώ ήδη ένα πρόβλημα δεν αναγνωρίζει τους ελληνικούς χαρακτήρες είναι γιατί η γραμματοσυρά που χρησιμοποιώ δεν υποστηρίζει ελληνικά. Άρα λοιπόν αυτό θα το αλλάξουμε καθολικά για όλη την παρουσίαση με το κουμπάκι style εδώ πέρα θα αλλάξω ένα από τα στυλ εδώ θα επιλέξω text και θα αλλάξω το στυλ γραμματοσυράς. Θα επιλέξω δηλαδή κάποια από αυτά περιμένω να φορτώσει, που να υποστηρίζει ελληνικά. Βλέπουμε ποια υποστηρίζουν ελληνικά και ποια όχι. Αυτό εδώ π.χ. υποστηρίζει ελληνικά. Ας το αφήσω λοιπόν αυτό. Και έτσι λοιπόν έχω διορθώσει το πρόβλημα με τη γραμματοσυρά. Να κάνω λοιπόν και τα υπόλοιπα θέματα. Το δεύτερό μου, τώρα έκανα διπλό κλικ θα πάω πίσω με το go back θέλω να αλλάξω μόνο αυτό εδώ λίγο προσοχή στην επιλογή εδώ πολιτισμός το άλλο είναι η οικονομία έχω τρεις άξονες στην παρουσίασή μου για να το αλλάξω και αυτό και για να χωράει το κείμενο το επιλέγω το κείμενο λοιπόν και μπορώ από εδώ να μειώσω το μέγεθος γραμματοσυράς. Ας κάνω λοιπόν και τον τίτλο της παρουσίασης. Έχει ένα τίτλο και ένα υπότιτλο. Μπορώ να θέλω αυτό, είναι ένα πλαίσιο κειμένου, μπορώ να θέλω να εισάγω λοιπόν σε μία παρουσίαση, μία διαφάνεια, να εισάγω κείμενο, να εισάγω μία εικόνα ένα, ή ένα εικονίδιο. Αλλά θα τα αφήσω εγώ με τα προεπιλεγμένα. Στην αρχή λοιπόν ασχολούμαι με τη δομή της παρουσίασης, μετά θα ασχοληθώ και με το στυλ. Έχω λοιπόν τους τρεις βασικούς άξονες που βλέπω εδώ αριστερά, είναι η αρχική μου και τα τρία topic. Αν δοκιμάσω να κάνω μια προεπισκόπηση τώρα της παρουσίασης με το κουμπάκι εδώ. Ξαναδείξω εδώ πέρα. Preview. Βλέπουμε πώς πλοηγούμε. Πάω στο ιστορία, μετά στο πολιτισμό, μετά στον τρίτο μου άξονα. Να κάνω λοιπόν back to edit, και κάθε θέμα λοιπόν μπορεί να έχει τα υποθέματά του. Ας κάνω λοιπόν διπλό κλικ να μπω στο ιστορία. Μπορώ και εδώ να γράψω κάποια πράγματα. Μπορώ να γράψω το ίδιο ή κάτι άλλο. Και να προσθέσω λοιπόν τα υποθέματα. Άρα εδώ θα έχω στη δικιά μου παρουσίαση τρία υποθέματα προϊστορία, λατινική κατάκτηση και ένα ακόμα νομίζω είναι και η σήμερα, ναι. Άρα προς τα υποθέματα, ένα, δύο, τρία, γράφω τα κείμενά τους. Άρα λοιπόν, έχω καθορίσει τα τρία υποθέματα. ας γυρίσω πίσω να κάνω και τα υπόλοιπα. Για τον πολιτισμό θα έχω άλλα τρία υποθέματα. Subtopic, εδώ πέρα. Δύο, τρία. Θα τα ονομάσω και αυτά. Το πρώτο είναι το. Θα πάω πίσω όμω τώρα, να το κάνω εδώ, θέλω μόνο αυτό το κειμενό. Θέατρο Απόλλων, το Αρχαιολογικό Μουσείο. Και να πάω λοιπόν πίσω να κάνω, με παρόμοιο τρόπο κάνω και τα υπόλοιπα για την οικονομία, τα υπόλοιπα μου υποθέματα και τα δίνω ονόματα. Και μπορώ να μικρύνω τη γραμματοσυρά όπως έκανα πριν. Ας το κάνω και εδώ. Να επιλέξω το κείμενο. Και αν θέλω μπορώ να μετακινήσω ένα πλαίσιο κειμένου όπως εδώ. Και έτσι λοιπόν έχω τελειώσει με τη βασική μου δομή. Μπορώ αυτό λοιπόν να το δω με το preview. Να κάνω μια πλοήγηση, να ξαναγυρίσω πάλι στην αρχική. Μπορώ και με το ποντίκι να πηγαίνω να αλλάζω τη σειρά πλοήγησης της παρουσίασης. Τώρα, να ασχοληθούμε λίγο με τον εμπλουτισμό της παρουσίασης, να δούμε λίγο στο ιστορία. Εδώ λοιπόν θέλω να βάλω μια φωτογραφία. Είμαι λοιπόν στο ιστορία. Μπορώ να κάνω το εξής εδώ πέρα. Για κάθε θέμα υπάρχει το κουμπάκι layout. Να αλλάξω εντελώς τη δομή του. Για παράδειγμα, εδώ θέλω να είναι μια εικόνα και κείμενο, όπως εδώ πέρα. Και να βάλω λοιπόν μια εικόνα, επιλέγω εδώ το κουτάκι, Upload Image, θα βάλω την εικόνα αυτήν εδώ. Και κείμενο αυτό που είχα βάλει πριν. Το ίδιο λοιπόν για την προϊστορία. Μπαίνω μέσα. Εδώ θα βάλω, θα αλλάξω και εδώ το layout. Θα πατήσω το κουμπάκι layout να είναι, έχει διάφορα. Επιλέξω αυτό εδώ. Θα επιλέξω την εικόνα απλό image. Αυτή εδώ. Και να αλλάξω και το κείμενο εδώ. Να πάω λοιπόν πίσω. Με τον ίδιο τρόπο μπορώ να κάνω και τα άλλα υποθέματα. Εδώ λοιπόν θα βάλω... Θα κάνω κάτι διαφορετικό. Θα βάλω και παραπάνω κείμενο. Θα αλλάξω λοιπόν το layout. Νομίζω αυτό εδώ θα επιλέξω. Και θα βάλω εδώ ως αυτό το κείμενο. Όχι, ήταν αυτό εδώ το κείμενο. Μπορείτε να κάνετε ο καθένας να διαμορφώσει την παρουσίαση όπως θέλει. Και εδώ έχω μια παράγραφο που θέλω να επιλέξω εδώ. Εδώ για κάποιο λόγο πάλι η γραμματοσύρα δεν είναι σωστή. Θα την αλλάξω λοιπόν κάπως έτσι. Μπορώ και να τη μικρύνω λίγο αφού επιλέξω όλο το πλαίσιο. Και να βάλω την εικόνα. Upload image είναι η αυτή να εδώ νομίζω. Και όταν βάζω εικόνα σε ένα, σε, που είναι προεπιλεγμένο με template μπορώ, αν θέλω, να μεγαλώσω να μην την κόψει τόσο πολύ με τα κουμπάκια εδώ να μετακινήσω το κουτάκι αυτό εδώ ή να μεγαλώσω την εικόνα να φαίνεται μεγαλύτερη. Άρα τώρα πρέπει να το πάω αυτό εδώ. Και έτσι συνεχίζω λοιπόν και με τα υπόλοιπα. Σύρρος σήμερα εδώ... Θα έχω απλά μια εικόνα. Θα αλλάξω λοιπόν το layout. π.χ. αυτό εδώ πάλι. Θα βάλω μια εικόνα. Είναι η ένα αυτή εδώ και το αντίστοιχο κείμενο. Εδώ και μπορώ φυσικά να αλλάξω και τα χρώματα, θα το δείξουμε μετά αυτό. Και έτσι λοιπόν συνεχίζω, πάω πίσω, έχω τελειώσει με το ιστορία. Το ίδιο κάνω λοιπόν και για τον πολιτισμό. Επιλέγω εδώ τι layout θα, θα ορίσω για την παρουσίασή μου. Επιλέγω τι εικόνα θα βάλω και επίσης το άλλο μπορώ να επιλέξω είναι στο... Αν πάω πίσω εδώ πέρα. Στο layout πάλι. Εδώ είναι το layout για το περιεχόμενο. Μπορώ όμως να αλλάξω και το layout για τα υποθέματα. Subtopic εδώ πέρα. Να κάνω κάτι τέτοιο ή έτσι. Έχει διάφορες επιλογές και φυσικά μπορώ να μετακινήσω να το κάνω όπως θέλω. Και κάπως έτσι λοιπόν συνεχίζουμε και να πάω πίσω στην αρχική. Μπορώ ας πούμε τώρα να ορίσω λίγο το στυλ όλης της παρουσίασης με το κουμπάκι εδώ style. Μπορώ να αλλάξω καθολικά το σχήμα των topic με το κουμπάκι εδώ να επιλέξω κάποια από αυτά εδώ. Έχει διάφορα σχέδια. Μπορώ επίσης ε, τα χρώματα εδώ πέρα, τη χρωματική παλέτα να την αλλάξω εντελώς. και πολύ εύκολα και γρήγορα να αλλάξω το στυλ όλης της παρουσίασης, όπως βλέπετε. Και στην αρχική, να πάω λοιπόν στην αρχική, με το κουμπάκι εδώ, style, μπορώ να αλλάξω αν θέλω το background, να βάλω μια φωτογραφία για παράδειγμα, Και αφού έκανα αυτό, να αλλάξω εδώ το χρώμα γραμματοσυράς. Από εδώ, στο κάνω ένα πιο ανοιχτό. Και να αλλάξω όμως τώρα το χρώμα υπόβαθρου. Και να βάλω και κάποια διαφάνεια, κάπως έτσι. Και κάπως έτσι λοιπόν ρυθμίζω την εμφάνιση επιλέγοντας εδώ στυλ καθολικά παλέτα, γραμματοσυρά και σχήμα για κάθε topic. Μπορώ να αλλάζω όμως αν θέλω από εδώ σε κάθε θέμα να αλλάξω το layout του ή του περιεχομένου ή των υποθεμάτων. Και είμαι έτοιμο να κάνω την παρουσίαση. Α πάω λοιπόν τώρα. Α δώσω και ένα όνομα στην παρουσίασή μου. Έχει αποθηκευτεί. Μπορώ να πάω τώρα στον πίνακα ελέγχου για να ανοίξω μια άλλη που έχω ολοκληρώσει προηγουμένω από εδώ. Και μπορώ λοιπόν να αρχίσω την παρουσίαση με το κουμπάκι present. με το Escape να γυρίσω πίσω και κάτι βασικό εδώ ε, στις ρυθμίσεις κανονικά οι ρυθμίσεις οι αρχικές τιμές είναι, είναι αυτές ρυθμίζουμε το πώς γίνεται η πλοήγηση μεταξύ των θεμάτων για να δείξουμε λοιπόν κάτι για να κάνω μια πάλι βλέπουμε λοιπόν ότι πάμε σε κάθε κεντρικό θέμα και πάντα επιστρέφουμε στο προηγούμενο επίπεδο. Αυτό είναι λίγο κουραστικό μερικές φορές, άρα λοιπόν εγώ το αλλάζω στα settings, εδώ βάζω να είναι direct, δηλαδή να πηγαίνει κατευθείαν από θέμα σε θέμα το ίδιο και μεταξύ υποθεμάτων είναι αλόγως τι θέλει ο καθένας να πάω στην αρχική να κάνω μια προεπισκόπηση και τώρα βλέπουμε Πάω κατευθείαν από ένα υποθέμα στο δεύτερο υποθέμα, και για να μοιράσουμε μια παρουσίαση, πατάμε το κουμπάκι share. Ε, κάνουμε ένα link, το οποίο μπορούμε να το μοιράσουμε. Μπορούμε ένα σύνδεσμο να φτιάξουμε. Εγώ ήδη έχω φτιάξει ένα σύνδεσμο, άρα θα το δείξω με την προηγούμενη παρουσίαση αυτήν εδώ πώς θα φτιάξω το σύνδεσμο, δεν είναι κάτι δύσκολο βέβαια. Πάτησω το κουμπάκι Share και πατάω το κουμπάκι View Link. Θα κάνω ένα σύνδεσμο, θα του δώσω ένα όνομα, γιατί στην συνδρομή με πληρωμή μπορώ να φτιάχνω πολλούς διαφορετικούς συνδέσμους για κάθε ομάδα που θέλω να το στείλω. Και έτσι λοιπόν έχω ένα σύνδεσμο το οποίο μπορώ να το δώσω σε κάποιον για να δει την παρουσίαση. Όπως βλέπουμε εδώ. Αλλά εγώ ο ίδιος μπορώ κάθε φορά με το κουμπάκι Present να ξεκινήσω μια παρουσίαση και το κουμπάκι εδώ κάτω να γίνει σε full screen και μπορώ είτε με τα βελάκια είτε με το ποντίκι, το δρομέα του ποντικιού να πλοηγούμε σε μια παρουσίαση. Αυτά λοιπόν για το πρέζι Είναι μια ωραία εφαρμογή, η οποία μας χρειάζεται κάποια εξοικείωση, δεν είναι τόσο εύκολη στη χρήση της για κάποιον αρχάριο, αλλά αξίζει να τη μάθετε γιατί δημιουργείται πιο εντυπωσιακές και όμορφες παρουσιάσεις.